έχει θέσει το ζήτημα σε όλες τις επαφές του με Ευρωπαίους ηγέτες, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνουμε την ανάγκη υπευθυνότητας και αλληλεγγύης, ενίσχυσης του ρόλου της Frontex, αλλαγής του πλαισίου του Δουβλίνου, διαμόρφωσης κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου, αλλά και δίκαιης κατανομής των βαρών. Στο εσωτερικό, η πολιτική μας στηρίζεται σε τέσσερις βραχίονες: την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, τις αυξημένες επιστροφές μεταναστών και τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Ψηφίσαμε ήδη τον νόμο για την επίσπευση και την αυστηροποίηση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και προχωρούμε στη χωροθέτηση κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων. Και αυτό όχι μόνο γιατί δεν μπορεί να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στη χώρα, αλλά και διότι πρέπει να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους σχεδιάζουν ή σκέφτονται να βγουν παράνομα στη χώρα την ώρα που ξέρουν πως δεν δικαιούνται άσυλο. Να καταλάβουν, όπως τόνισε κατά επανάληψη ο Πρωθυπουργός, πως αν δώσουν τα λεφτά τους σε έναν διακινητή για να τους φέρει στην Ελλάδα, στο τέλος θα τα χάσουν. Στο πλαίσιο αυτό, θα λάβει το λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής για να σας ενημερώσει για το συνολικό μας σχέδιο, ενώ εν συνεχεία θα σας ενημερώσω για τις δράσεις ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών που σηκώνουν το βάρος της φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Από τις πρώτες δράσεις της νέας κυβέρνησης, προτεραιότητα αποτέλεσε η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής προσφυγικής κρίσης. Το σχέδιο εκπονήθηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του κυρίου Πρωθυπουργού και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τι προβλέπει? Φύλαξη των συνόρων με τη συγκρότηση ενός ενιαίου φορέα επιτήρησης συνόρων. Επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου. Λειτουργία κλειστών κέντρων σε νησιά και άμεσες επιστροφές. Προτεραιότητα στην παρούσα φάση σε επίπεδο διαχείρισης της κρίσης αποτελεί η αποσυμφόρηση των νήσων. Γενικότερα το σχέδιο προβλέπει δύο φάσεις υλοποίησης. Βραχυπρόθεσμα. Επαναφέρουμε τον έλεγχο και την ασφάλεια στις περιοχές που επηρεάζονται από την κρίση, ενώ μεσοπρόθεσμα υλοποιούμε αριθμό δράσεων με σκοπό όχι μόνο να επανέλθει η κανονικότητα σε όλες τις πτυχές της ζωής του ελληνικού λαού, αλλά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες ώστε να θωρακιστεί η χώρα από παρόμοιες μελλοντικές απειλές, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποτροπή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν στην πρώτη φάση και στο βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, υλοποιείται ήδη όπως έχει προγραμματιστεί με ταυτόχρονες δυναμικές και ευέλικτες παρεμβάσεις όπου απαιτείται και προβλέπει την αποσυμφόρηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με μεταφορά 5.000 μεταναστών σε ξενοδοχεία και 15.000 μεταναστών σε ήδη υπάρχουσες δομές και σε νέες που δημιουργούνται τώρα. Στόχος, η μεταφορά 20.000 μεταναστών από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τις αρχές του 2020. Σε ό,τι αφορά στη δεύτερη φάση και στο μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό, προγραμματίστηκαν οι ακόλουθες 5+1 δράσεις. Δράση πρώτη. Ασυνόδευτα παιδιά. Σήμερα, την Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, σας ανακοινώνουμε μία ειδική δράση. Καθορίζεται εθνικός συντονιστής μέσω της Προεδρίας της Κυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σύντομα θα αναμένεται ανακοινώσεις από τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό. Δράση δεύτερη. Μη κυβερνητικές οργανώσεις. Καθορίζεται πλαίσιο υποχρεώσεών τους και συγκεκριμένα κριτήρια που απαιτείται να έχουν. Παραμονή και λειτουργία στη χώρα μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις. Δράση τρίτη. Άσυλο και επιστροφές. Η ψήφιση του νέου νόμου παρέχει το πλαίσιο που απαιτείται ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και είτε να εγκριθεί το άσυλο, είτε να επιστρέψουν όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις στη χώρα προέλευσης ή εισόδου. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η πρόσληψη 500 ατόμων τα οποία θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες ασύλου. Δράση τέταρτη. Κατασκευή και επέκταση κλειστών δομών σε νησιά. Ο σχεδιασμός προβλέπει τα ακόλουθα. Λέσβος. Στη Λέσβο κλείνει σταδιακά η υπάρχουσα δομή στη Μόρια, ενώ θα δημιουργηθεί νέα κλειστή δομή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως προαναχωρησιακό κέντρο και κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Χωρητικότητα 5.000 συν. Χίος. Στη Χίο Μίος κλείνει η υπάρχουσα δομή και δημιουργείται νέα κλειστή δομή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως προαναχωρησιακό κέντρο και κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Ομοίως ίδια χωρητικότητα. Σάμος.
Στη Σάμο κλείνει η υπάρχουσα δομή, ενώ η υποκατασκευή δομή θα επεκταθεί και θα χρησιμοποιηθεί ως προαναχωρησιακό κέντρο και κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, και αυτή με χωρητικότητα 5.000 συν. Στην ΚΟ η υπάρχουσα δομή γίνεται κλειστή και θα λειτουργήσει ως προαναχωρησιακό κέντρο και κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, χωρητικότητας 2.000 συν. Ενώ στη Λέρο η υπάρχουσα δομή μετατρέπεται σε κλειστή και λειτουργεί ως προαναχωρησιακό κέντρο και κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, χωρητικότητας 1.000 ατόμων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας δείξω κάποιες φωτογραφίες που είμαστε τώρα και πού θέλουμε να πάμε, τι σχεδιάζουμε να κάνουμε. Φωτογραφίες είναι, λήφθηκαν πριν από λίγες ημέρες, είναι από τις δομές που υπάρχουν τώρα στα νησιά. Η πρώτη φωτογραφία περιγράφει μια εικόνα η οποία βρίσκεται γύρω από τα νησιά, στους χώρους αυτούς, θα χρησιμοποιήσω τον όρο δορυφόροι, στους χώρους αυτούς που ως δορυφόροι έχουν αναπτυχθεί έξω από το ΟΚΙΤ. Η δεύτερη φωτογραφία ομοίως παρουσιάζει έναν ανάλογο χώρο σε ένα διαφορετικό νησί. Η τρίτη φωτογραφία παρουσιάζει την άναρχη επέκταση έξω και αυτή από την κλειστή δομή. Ενώ η τέταρτη φωτογραφία παρουσιάζει μια διαφορετική κατάσταση η οποία αγγίζει θέματα ασφάλειας, και εδώ βλέπετε το πώς σε ένα στήλο της ΔΕΗ υπάρχουν χιλιάδες καλώδια τα οποία έχουν ενωθεί αυθαίρετα με σκοπό ο κάθε ένας να δημιουργήσει τη δικιά του παροχή ρεύματος. Πού θα πάμε, πού θέλουμε να πάμε και τι έχουμε σχεδιάσει. Εδώ θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι ο σχεδιασμός έχει προχωρήσει πάρα πολύ, έχουμε ολοκληρώσει και οι νέες δομές οι οποίες θα κατασκευάσουμε θα έχουν αυτήν εδώ τη μορφή. Εδώ βλέπετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει χώρους με τον μπλε χρωματισμό, είναι οι χώροι διαμονής του προσωπικού, με τον ροζ είναι οι χώροι που θα τρώνε, υπάρχουν γήπεδα, υπάρχουν χώροι λατρευτικοί, υπάρχουν σχολεία και βεβαίως υπάρχουν όλες οι εγκαταστάσεις που αφορούν σε καυσοδοσία, σε νερό, σε πετρέλαιο, σε βιολογικούς καθαρισμούς και βεβαίως οι χώροι ενδιέτησης του προσωπικού που θα λειτουργεί τη δομή αυτή. Και ο τρόπος με τον οποίο θα στρατονίζονται, θα μένουν, είναι αυτός. Δυνατότητες οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Τα 41 μου χρόνια σε ένοπλες δυνάμεις με έκανα να χρησιμοποιήσω τη λέξη στρατονίζονται και είδα ορισμένους που γελάσανε. Καταλαβαίνετε ότι το αίμα, νερό δεν γίνεται. Προχωρώ και έρχομαι στην πέμπτη δράση που είναι τα ανταποδοτικά μέτρα ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών. Ο Υφυπουργός ο κύριος Πέτσας στο τέλος της δικιάς μου ενημέρωσης θα αναφερθεί στα μέτρα αυτά αναλυτικά και επανέρχομαι στις πέντε σημεία δράση. Η επιπλέον δράση αφορά στην εξασφάλιση και στεγανοποίηση των διόδων των μεταναστών με τη συγκρότηση ενός ενιαίου φορέα επιτήρησης συνόρων. Δυνάμεις και μέσα σε ένα ενιαίο σύνολο, υπό ενιαία διοίκηση, εφαρμόζοντας κοινές διαδικασίες και στο πλαίσιο ενός κοινού επιχειρησιακού σχεδίου θα υλοποιήσουν τη δράση. Θα αναφέρω ορισμένες από τις πτυχές της δράσης. Νομικό πλαίσιο για τη συγκρότηση του φορέα αυτού είναι σε εξέλιξη. Η ενίσχυση σε προσωπικό έχει προγραμματιστεί με την πρόσληψη 400 συνοριοφυλάκων στον Εύρο και 800 συνοριοφυλάκων στα νησιά. Έχουν διατεθεί ήδη από τις 8 Νοεμβρίου 14 εκατομμύρια ευρώ ως πιστώσεις για την αγορά υλικών τα οποία απαιτούνται είτε από τις ένοπλες δυνάμεις είτε από το λιμενικό. Έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες για την απεμπλοκή του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης. Θυμίζω ότι το σύστημα αυτό είχε ξεκινήσει το 2014 και όλος του σχεδιασμός προβλέπει την πλήρη λειτουργία του τον Αύγουστο του 2022. Αυτό στο δικό μας το σχεδιασμό δεν είναι αποδεκτό. Επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Με προσωπική παρέμβαση του κυρίου Πρωθυπουργού, μια επιπλέον δράση. Η Ένωση Εφοπλιστών προσφέρει 10 σύγχρονα ταχεία σκάφη στο λιμενικό σώμα, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές, τις επιχειρησιακές προδιαγραφές, με σκοπό να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Η δε παράδοσή τους πραγματοποιείται τους επόμενους μήνες. Και πολλές άλλες δράσεις. Σύμφωνα με την υφιστάμενη σχεδίαση,
Κάθε δράση, ενώ υλοποιείται ανεξάρτητα, διαλειτουργεί συνεχώς με τις υπόλοιπες, μέσα στο πολύπλοκο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας. Ενώ προτεραιότητα στην παρούσα φάση αποτελεί η αποσυμφόρηση των νήσων, το σύνολο των δράσεων έχει σχεδιαστεί με σκοπό.